Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι κάνεις, πώς είσαι? Είμαι πολύ ευχαριστημένος και με τα λόγια που είπατε, αλλά και με τις επιτυχίες που παίρνουν και τα παιδιά μας. Ναι, χαρούμενοι μπαμπάδες όλοι σήμερα. Νάτος εδώ, ο μπαμπάς και ο γιος, Χρήστος και Φίλιππος εδώ. Ναι. Και να δώσω συγχαρητήρια και στα δύο κορίτσια μας, τις Κερκυρές, οι οποίες ανέβηκαν στο ψηλότερο βάθρο. Ναι, τα πήγαν πάρα πολύ καλά. Η Σπυριδούλα Καρύδη χρυσή, η Παναγιώτα δώσει 7η, αλλά με τρομερή επίδοση, έτσι. Θα παρακολουθούμε και είμαστε πολύ περήφανοι για το νησί μας και για τα κορίτσια. Σας λείπει το νησί, Χρήστο? Φυσικά μας λείπει. Λείπουμε σχεδόν 25 χρόνια λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, αλλά κάποια στιγμή σίγουρα θα γυρίσουμε στη βάση μας, εκεί που μεγαλώσαμε. Τώρα, ο Φίλιππος πώς ξεκίνησε την τοξοβολία, πώς έγινε τώρα αυτή η επαφή με το άθλημα του Φίλιππου και μετέπειτα οι διακρίσεις? Πώς έγινε η πρώτη επαφή? Λοιπόν, ο Φίλιππος είναι ένα 15χρονο παιδί, ο οποίος είναι στον αθλητισμό από 4 χρονών. Α! Ξεκίνησε βασικά με την κολύμβηση, ναι, στην Αθήνα, αλλά σαν πρότυπο έχει τον αδερφό του, μεγαλύτερο, τον Άρη, ναι, ο οποίος είναι πρωταθλητής και αυτός τοξοβολίας. Δεν μας τα πες όλα, Χρήστο, Ήταν το 2017 και το 2018 πανελλήνιος. Τι ωραία φωτογραφία αυτή του Φίλιππου, τι ωραίο στυλ. Όσο εμείς μιλάμε, βεβαίως βλέπουμε φωτογραφίες από τον νεαρό αθλητή. Για πες μου λοιπόν, είχε σαν πρότυπο τον αδερφό του, οπότε... Σαν πρότυπο τον αδερφό του. Ναι. Έκανε συγχρόνο κολύμβηση και τοξοβολία, αλλά τον κέρδισε αυτό το υπέροχο άθλημα. Και από τότε προσπαθεί με τις προπονήσεις του και με τις απαιτήσεις και με αγώνες και έχει καταφέρει μέσα σε 2 χρόνια να στεφθεί 2 φορές πανελλήνιος πρωταθλητής παιδών, να έχει το πανελλήνιο ρεκόρ παιδών. Μέσα σε δύο χρόνια. Ναι, πάλεψε πολύ. Είχε τη βοήθεια του αδερφού του, είχε τη βοήθεια τη δικιά μου και εγώ του. Εδώ βλέπουμε την αποστολή της Εθνικής όσον αφορά την τοξοβολία. Εσύ έχεις ασχοληθεί με το άθλημα? Εγώ είμαι, βασικά έχω ένα παγκόσμιο μετάλλιο σε ένοπλες δυνάμεις, ασημένιο στη Γαλλία το 2017. Στην τοξοβολία. Στην τοξοβολία. Οπότε και το παιδί δεν μπορούσε να και τα παιδιά βρεσει, Χρήστο μου, να πάνε καπαλού. Οικογένεια τοξοβόλων. Και έτσι εγώ τώρα είμαι προπονητής τοξοβολίας. Ναι. Νέος προπονητής τοξοβολίας που μπορώ μαζί με τους παλαιότερους να βοηθήσω τα παιδιά μου και όλα τα... Άρα τον Φίλιππο τον προπονείς εσύ? Κατά ένα μεγάλο μέρος, ναι, εγώ τον προπονώ. Ωραία. Οπότε όλοι αυτοί τώρα, γιατί και εδώ είναι και ο αγώνας, ένας από τους αγώνες του Φίλιππου, βεβαίως, ναι, τον βλέπουμε. Αυτή η σχέση τώρα πώς είναι, γιατί και το Θοδωρή, από με τον οποίο μιλήσαμε πριν, τον έχουμε ρωτήσει πολλές φορές στο παρελθόν, μπαμπάς προπονητής, ποιο υπερτερεί, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι, που φαντάζομαι είναι δύσκολο. Βασικά, στην αρχή είμαστε και οι δύο αθλητές. Είμαστε στη γραμμή βολής και είμαστε συναθλητές. Ναι. Έτσι, η σχέση μας ήταν περισσότερο συναθλητή παρά μπαμπά και παιδιού. Ναι. Αργότερα έφυγε το προπονητικό κομμάτι που ο ένας βοηθάει τον άλλον. Αλλά εγώ με τις γνώσεις μου, ίσως με ένα τρίτο μάτι απ' έξω, του δίνω κάτι περισσότερο. Ναι. Στο σύνθετο τόξο εφήβων, το σύνθετο τι είναι? Υπάρχουν 2 είδη τόξων. Το Ολυμπιακό που κάνει ο μεγάλος ο Άρης και το σύνθετο τόξο. Το ναι, οποίο είναι ένα τόξο που έχει κάποια βοηθήματα πάνω σε σχέση με το Ολυμπιακό που κρατάει από τα αρχαία χρόνια. Τώρα, με τον Βρετανό, τον Χάσλαμ, αν δεν κάνω λάθος, ήρθε ισόπαλος ο Φίλιππος, 141-141, τον νίκησε στο shot-off. Αυτό τι είναι, όποιος πάρει όποιος κάνει την καλύτερη... Λοιπόν, κάνουν στην αρχή τα παιδιά εγώ στο ξοβολία, ναι, κρατάνε ώρες, δηλαδή ξεκινάνε από το πρωί στις 9 και μπορεί να τελειώσουν το απόγευμα στις 5. Ναι. Είναι ένα απαιτητικό άθλημα, όσο και να φαίνεται εύκολο. Mm-hmm. Παίρνουν μια κατάταξη που μετά, σύμφωνα με αυτή την κατάταξη, έχουμε τους Ολυμπιακούς γύρους. Να το ναι, πω απλά, έχουν κόντρες. Ναι. Τις κόντρες μεταξύ τους. Μετά από κάποιες κόντρες πληρώθηκε με τον Άγγλο, ο οποίος ήταν δεύτερος στην κατάταξη. Ο οποίος είναι και μεγάλο όνομα, Είναι μεγάλο όνομα στην τοξοβολία. Και κατάφερε στο shoot-off, είναι το shoot-off. Έρχονται ισοπαλοί από τον Ολυμπιακό γύρο και πρέπει να ρίξουν ένα βέλος ο καθένας, όσο πιο τέλειο. Ένα είναι μόνο βέλος και όποια είναι η καλύτερη βολή. Και όποια είναι η καλύτερη βολή, θα είναι στον επόμενο και γύρο. Και εκεί τα πήγε εξαιρετικά. Ο Φίλιππος έκανε την καλύτερη εμφάνιση από ελληνικής πλευράς. Δηλαδή, πόσο καλός ήταν σε αυτή την τελευταία βολή, Χρήστο? Έριξε 10 το απόλυτο.
Στο κέντρο, μπαμ! Στο κέντρο, ναι, στο κέντρο. Τι λες, θέλω να βλέπουμε την άλλη φωτογραφία. Παναγιώτη, όσο μιλάμε με τον Χρήστο που είναι μπαμπάς και γιος, έτσι να τους βλέπουμε μαζί, να βλέπουμε και το προσωπάκι το όμορφο του Φίλιππου. Πολύ ωραία επίδοση. Βεβαίως συμμετείχαν με αξιώσεις και άλλα παιδιά από ελληνικής πλευράς, όπως ο Αντώνης ο Χριστόπουλος, ο Παντελεήμων Αναστασιάδης, η Σοφία η Θεοδώρα Χαλκιοπούλου, Δασκαλάκη. Νομίζω ότι βεβαίως αναφερθήκαμε σε όλους και μέσω του Corfu TV και μέσω του Corfu TV News. Τώρα με τον Φίλιππο, τι γίνεται, συμμετείχε στο European Youth Cup. Συνέχεια, διάλειμμα, διακοπές, τι γίνεται τώρα? Όχι, σήμερα ήδη κάνε την πρώτη του προπόνηση. Έχουν στόχο το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Το οποίο πότε είναι? Το οποίο είναι το τέλος Αυγούστου στην Ισπανία. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε την πρόκριση εκεί και μετά έρχονται τα άλλα πανευρωπαϊκά και παγκόσμια το 2020. Η τοξοβολία έχω δοκιμάσει στο παρελθόν. Μ' αρέσει γιατί είσαι μόνος σου, δηλαδή ό,τι κάνεις είσαι εσύ, είτε λάθος είτε σωστό, είναι δική σου ευθύνη, έτσι, είναι δική σου η βολή, ας πούμε. Ακριβώς. Αλλά έχει ένα θέμα τεχνικής που δεν ξέρω πώς ένα παιδί στην ηλικία του Φίλιππου, που είναι όπως είπες 15 χρονών και έχει ξεκινήσει από πολύ νωρίτερα, πόσο εύκολο, δηλαδή η τεχνική, γιατί η τοξοβολία φαντάζομαι είναι σε μεγάλο βαθμό τεχνική, έτσι δεν είναι? Είναι τρεις παράγοντες. Είναι η δύναμη, η τεχνική και βασικά να μπορείς να ερμηνεύσεις και τον καιρό. Γιατί τα αθλήματα τα ρίχνουμε σε ανοιχτό χώρο. Δηλαδή παίζει τόσο ρόλο, ας πούμε, ο αέρας? Φυσικά, πάρα πολύ. Ναι. Ναι. Ωραία. Ο εξοπλισμός τώρα του τοξοβόλου, ο εξοπλισμός αυτός που έρχει ο Φίλιππος για την αγωνιστική του δραστηριότητα, είναι ένας εξοπλισμός ο οποίος κοστίζει, είναι ένας εξοπλισμός ο οποίος βρίσκεται εύκολα? Αχ, εδώ μας... Για πες, τι? Μας κεντρίζεται ένα και θα φασιστώ και τα λόγια του προηγούμενου μπαμπά. Ναι, για το οικονομικό. Ναι, γιατί υποφέρουμε αυτό, να το λέμε. Βασικά, επειδή η ομοσπονδία μας είναι μια μικρή ομοσπονδία, δεν έχει μεγάλο προϋπολογισμό. Η πρώτη χορηγή των παιδιών είναι οι γονείς. Ναι. Ένας εξοπλισμός μπορεί φυσικά να ξεκινήσει ένα παιδί με έναν εξοπλισμό 200-300 ευρώ, αλλά ένας πρωταθλητικός εξοπλισμός στοιχίζει γύρω στα 2.500-3.000 ευρώ. Α, ναι. Και όλες αυτές οι μετακινήσεις, ευρωπαϊκό, παγκόσμιο που μας είπες τον Αύγουστο, όλα αυτά τα Ισπανία, όλες αυτές οι μετακινήσεις του παιδιού για την αγωνιστική του δραστηριότητα ή κάποιες προπονήσεις άλλες, όλα αυτά φαντάζομαι ότι επιβαρύνουν κάπως. Ευτυχώς η Ομοσπονδία μας κάνει τα δύνατα δυνατά με το λίγο προϋπολογισμό που έχει να στέλνει τουλάχιστον τα 3-4 πρώτα παιδιά της Ελλάδας να τα στέλνει σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια για να μπορούν να αποκτήσουν εμπειρία. Λοιπόν, το τέλειο ξέρεις ποιο θα ήταν, έτσι, δηλαδή αν έρθετε Κέρκυρα Κονιακός μακάρι κάποια στιγμή, θα σας βάλω τον ένα δίπλα στον άλλον, εσένα, το μεγάλο το γιο και το Φίλιππο. Με έναν στόχο απέναντι, φαντάζεσαι πόσο ενδιαφέρον το κάνετε καθόλου εσείς μεταξύ σας αυτό? Σίγουρα τα παιδιά είναι καλύτερα από μένα. Οπότε τα παιδιά μεταξύ τους, στα πλαίσια βεβαίως της ευγενούς άμυλας και τα λοιπά, μπαίνουν στη διαδικασία ποιος θα πετύχει κίτρινο, ποιος θα το κάνουν αυτό? Το επιδιώκουμε. Το επιδιώκουμε συνέχεια να το κάνουμε αυτό. Ναι. Θέλουμε να έχουμε καλούς αθλητές δίπλα μας, γιατί αυτό θα μας ανεβάσει ακόμα περισσότερο. Ωραία. Τώρα η μαμά τι κάνει εκεί τώρα, με τρεις τοξοβόλους εκεί πέρα, τι κάνει η μαμά? Ή το βλέπει, έχω τρεις σωματοφυλάκες, οπότε είμαστε εντάξει, ή δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορεί να το δει. Η μαμά δεν ασχολείται με το άθλημα. Επειδή δεν ασχολείται, Χριστό μου, με το άθλημα, αυτό καταλαβαίνω κι εγώ. Λοιπόν, δεν θα θέλαμε τη μαμά τοξοβόλο. Προς Κέρκυρα, τίποτα να έρθετε έτσι να σας δούμε και από κοντά να σας γνωρίσουμε και εσένα και τον Φίλιππο, υπάρχει περίπτωση? Κοιτάξτε, μάλλον αρχές Σεπτεμβρίου. Εγώ έχω υποχρεώσεις με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόπλων Δυνάμεων. Εσύ είσαι ενεργός αθλητής με τις Ενόπλες Δυνάμεις. Είμαι και ενεργός αθλητής. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Τέλος Αυγούστου είμαι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόπλων Δυνάμεων, γιατί είμαι αξιωματικός πολεμικής αεροπορίας. Μπράβο. Και παίρνω μέρος και σε αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Από Σεπτέμβρη θα μας δείτε. Ωραία. Λοιπόν, οπωσδήποτε θα επικοινωνήσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση έτσι να έρθετε Κέρκυρα, να μην τα πούμε, να δούμε αυτή την υπέροχη φατσούλα του Φίλιππου, αυτό το εξαιρετικό παιδί, εσένα βεβαίως, να γνωρίσουμε και τον μεγάλο αδερφό. Συγχαρητήρια, Χρήστο μου, σε όλη την οικογένεια βεβαίως. Συγχαρητήρια για τον Φίλιππο. Νομίζω ότι, ξέρεις, αυτό λέγαμε και με τον Θοδωρή πολλές φορές. Λέμε, μπήκε στους 8 της Ευρώπης. Δεν είναι τόσο εύκολο να μπεις στους 8 της Ευρώπης. Δεν είναι τόσο εύκολο να βγεις 7ο στην Ευρώπη. Δεν είναι τόσο εύκολο να βρεις πρόοδο στην Ευρώπη. Είναι σημαντικές διακρίσεις που έρχονται μετά από πολλή προσπάθεια, φαντάζομαι και πολλή προπόνηση. Έτσι. Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε.
Ωραία. Να δώσει του χαιρετισμού μα στο Φίλιππο, βεβαίω και στο μεγαλύτερο το γιο. Ο μεγαλύτερο ο γιο στο όνομά του. Αριστίδη. Και στον Αριστίδη, λοιπόν, τα χαιρετίσματά μα. Να είσαστε όλοι καλά. Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα ευχαριστώ και εγώ πολύ για τα καλά σα λόγια. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.